κλούσα. Του διέχνει την τύση χιλιές για αυτούς τους ενοχλούσα. Κάποιος πανικοβλήθηκε, μας κοιτάνε ο γιος του. Κι ο ιδρωμένος λογιστής μας κοιτάνε άνεψος του. Κι όσο για το ταμεία που πήγε να μην δει, όταν αναρωτήθηκε για ποιον και το γιατί, στα αρχίδια μου ψιθύρισε και γέμισε τις τσάντες. Άντε! Και καλή τύχη μάγκες. Στο πάτσο βλέπεις πέρασε μονάχα η κοροϊδία. Να έχει την ψευδέστηση πως είναι εξουσία. Και τώρα η χείρα του με δύο ορφανά, με τρεις και εξήντα σύνταξη, τη μοίρα βλάστημα για άγνωστη αιτία. Τσόκο της ζωής. Επάγγελμα, ποιο επάγγελμα, τι επάγγελμα ληστής. Τα τέρα τα δικάστηκαν με μάρτυρα την πείνα. Αποκλεισμένα μια ζωή, ακούσια καραντίνα. Για πεσπισία περίστροφος, φέρες τις οι ανάγκες. Άντε και κάνει τύχη μάγκες. Δώδεκα μέτρα από την πόρτα σας και σας περαπρέχει. Με το γνωστό τροπάριο του λόγος δεν πέφτει. Κι ο μήνας εννιά, να είστε καλά. Κι ας πάει να φάει τα μούτρα της και τούτη γενιά. Βράση γαλούλη και τέλη, αρκεί να τρώνε τα ψωμί. Αναρχικών ενεκλήστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών.